Κύριε Καμπλιώνη, πραγματικά πολύ ωραίες οι εργασίες που έχουν γίνει εδώ στην Λίμνη Κιτσή. Ο χώρος ο οποίος πραγματικά είναι εντυπωσιακός και προσφέρεται έτσι για πάρα πολλά πράγματα, για χαλάρωση. Το τελευταίο διάστημα έχετε κάνει και άλλες βελτιωτικές εργασίες στο ήδη υπάρχον χώρο. Μιλήστε μας καταρχήν για τις εργασίες που έχετε κάνει εσείς ως πρόεδρος του Συλλόγου Φίνων Λίμνης και οι συνεργάτες σας. Γεια σας. Όλο αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε κάνει μόνοι μας. Ο Δήμος μας βοήθησε με τα τεχνικά μέσα που διαθέτει και όλα τα υπόλοιπα τα κάναμε εμείς. Ό,τι βλέπεις εδώ, μιλάμε γύρω-γύρω για την περίφραξη και μιλάμε για πάρα πολλά μέτρα. Μιλάμε για 1000 μέτρα περίφραξη, η οποία είναι με ξύλινο φράχτη, με πλέγμα απ' έξω για να ασφαλίσουμε τα ζώα, γιατί είχαμε πολλές απώλειες τελευταία με τα σκυλιά που είναι στον περιβάλλοντο χώρο. Μας κάναν πολλές ζημιές, μας φάγανε πολλά ζώα και το έχουμε περιφράξει και με πλέγμα απ' έξω και με ξύλινο φράχτη για να ασφαλίσουμε τα ζώα. Ό,τι βλέπετε εδώ, ό,τι έχετε φωτογραφίσει, το έχουμε φτιάξει μόνοι μας. Έχουμε βάλει και πλάτη, έχουμε βάλει και χρήμα. Είπαμε πάλι ότι ο Δήμος μας βοηθάει όσο μπορεί με τεχνικά μέσα. Ίσως συμπορεί να μας βοηθήσει και σε άλλα πράγματα και λίγο διαφορετικά. Ελπίζω αυτός ο χώρος που βλέπετε εδώ στο μέλλον, και μιλάμε για σύντομα, για το άμεσο μέλλον, να είναι ένας χώρος, ένας τόπος προορισμού, ο οποίος είναι πολύ κοντινός και να μπήκε στον τουριστικό χάρτη το Τριγκάλο. Μπορεί κάποιος να έρθει εδώ με την οικογένειά του. Θα υπάρχει ένας χώρος αναψυχής. Μπορούν τα παιδάκια να μπαίνουν μέσα στον χώρο εδώ που βλέπετε, εδώ στο νησάκι, που θα μπουν τα παγκάκια, θα γίνουν κάποια κιόσκια, κάποια πουλιά με τα οποία ο κόσμος θα μπορεί να βγάζει κάποιες φωτογραφίες. Ίσως λίγο πιο πάνω να γίνει και μια παιδική χαρά. Θα μπορεί κάποιος όταν έρχεται εδώ και να απολαμβάνει όλο αυτό το ωραίο τοπίο που βλέπετε, το οποίο είναι μέσα στη φύση. Και αυτή η λίμνη δεν πήραμε νερό και ρίξαμε μέσα στη λίμνη και την κάναμε λίμνη. Αυτή η λίμνη υπάρχει εδώ πάρα πολλά χρόνια. Απλά εμείς την πήραμε και την αξιοποιήσαμε. Το νερό που βλέπετε είναι από πηγές οι οποίες είναι από κάτω και το νερό αναβλύζει. Δηλαδή δεν έχει πέσει νερό από τη βροχή και έχει γίνει αυτό που βλέπετε εδώ. Έχει νερό δικό της. Τώρα πρόσφατα, πριν μια εβδομάδα, έχουμε ρίξει μέσα και 3.000 γόνους ψαριών. Μιλάμε για το Κυπρίνους. Mm-hmm. Είχαμε κάνει αίτηση σαν σύλλογος στο ιχθυοτροφείο της Άρτας και την εγκρίνανε και πήγαμε και τα πήραμε, τα ρίξαμε μέσα. Όλα αυτά με δικά μας έξοδα. Για να εμπλουτίσουμε τη λίμνη. Τι άλλο θέλετε? Την Κυριακή είχαμε και μια όμορφη εκδήλωση εδώ. Ήρθαν και τόσο κόσμος από τα Τρίκαλα και ποδηλάτες. Την οποία την ξεκίνησε ο Δήμος Τρικαίων και ζήτησε τη βοήθειά μας όσον αφορά την οργάνωση μέσα στο νησάκι. Νομίζω ξεκινήσαν από το Δημαρχείο και κάνανε ποδηλατάδα, κάνανε τη διαδρομή πύργος, Ρόγκια, Διπόταμος και καταλήξανε μέσα στο νησάκι. Εμείς εδώ σαν σύλλογος προσφέραμε σουβλάκια, λουκάνικα. Τι άλλο είχαμε εδώ, και τη μουσική. Mm-hmm. Είχαμε και DJ και διασκέδαση στον κόσμο που ήταν εδώ. Και πιστεύω ότι όλοι όσοι περάσανε και είδαν αυτό το χώρο εδώ, σε όλους άρεσε. Και ένας χώρος ο οποίος αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Και με όσους μίλησα και με τους προέδρους από κάποιους συλλόγους από τα ποδήλατα, μου είπαν ότι πρέπει να μιλήσουμε, να διοργανώσουμε κάποιες εκδηλώσεις εδώ στο χώρο αυτόν εδώ, γιατί τους άρεσε πάρα πολύ ο χώρος. Mm-hmm. Μάλιστα. Το επόμενο διάστημα τώρα, επειδή μπαίνουμε και στη χειμερινή περίοδο, υπάρχει κάτι άλλο, κάποια εκδήλωση που σκέφτεσαι να κάνετε εδώ πέρα, στη λίμνη? Αυτή η λίμνη εδώ που βλέπετε θέλει μεγάλη προσπάθεια, θέλει κόπο, θέλει πλάτη. Για να βλέπετε αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει κάθε μέρα να κόβουμε τα χορτάρια και είναι πολλά τα στρέμματα. Δεν είναι ένας χώρος αυτός εδώ και πήρε η μηχανή και τον κούρεψε. Αυτό, να κοιτάξτε λίγο,
Είναι όλο αυτό το νησάκι που βλέπετε εδώ. Είναι όλες οι όχθες γύρω. Λοιπόν, για να είναι καθαρές. Όλα αυτά τα που βλέπουν μέσα, αυτά θέλουν τροφή για να φάνε. Mm-hmm. Μιλάμε για έξοδα τώρα, έτσι. Και προσωπικό χρόνο εργασίας από όλους σας. Ναι. Εννοείται, πέρα από τα έξοδα. Ναι, κοιτάξτε, ξεκινήσαμε σαν σύλλογο καλά. Στην πορεία πάντα έτσι γίνεται. Ό,τι έζησα και, στον πρόδρομο. Στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, καλά ξεκινήσαμε, αλλά ήμουν μόνος μου. Και αυτό βλέπω τελευταία γίνεται και εδώ. Αλλά δεν πειράζει, εγώ θα συνεχίσω γιατί αυτό που γίνεται εδώ πέρα μ' αρέσει. Είμαι και φυσιολάτρης και ελπίζω να το φτάσω μέχρι το τέρμα, δηλαδή μέχρι εκεί που πρέπει να πάει. Και να είστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα θα δείτε εδώ ένα χώρο ο οποίος θα είναι πάρα πολύ όμορφος και εσείς ο ίδιος θα τον επισκέφτεσαι. Και εσείς με την οικογένειά σας και όλος ο κόσμος. Mm-hmm. Αρκεί να τον γνωρίσουν, γιατί είναι πολλοί που δεν ξέρουν. Ναι. Και όλοι ρωτάνε πού είναι αυτή η λίμνη Γκιτζή, έτσι. Νομίζω ότι πλέον την ξέρουν, όμως την έχει μάθει πάρα πολλοί κόσμος το τελευταίο διάστημα. Και όταν θα είναι πλέον έτοιμη η λίμνη και θα είναι και. Δηλαδή θα είναι μάλλον επισκέψιμη, τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε αλλιώς. Περιμένετε ίσως και την μεγαλύτερη συνδρομή από τους φορείς και από το Δήμο αλλά και γενικότερα. Ο Δήμος είναι κοντά μας. Όντως. Με τον κύριο Δήμαρχο κάθε μέρα μιλάμε, είναι και αυτός ο φυσιολάτρης. Mm-hmm. Αυτό το έργο εδώ που γίνεται του αρέσει. Μας επισκέπτεται υπό συχνά, προσπαθεί να δώσει λύση σε κάποια προβλήματα, σε όσα μπορεί μάλλον, έτσι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είναι και δύσκολη καιρή. Yeah. Δεν είναι εύκολη καιρή. Πάντως τον έχουμε δίπλα μας και ελπίζω αυτό που μας καίει όλους εδώ είναι αυτό το φράγμα. Αυτό που βλέπετε κάτω και χαμηλά, δεν ξέρω αν έχετε βγάλει κάποιες φωτογραφίες, mm-hmm. το έχετε δείξει. Έχει ένα πρόβλημα και χάνει το νερό από κάτω. Που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει ένα νέο φράγμα άλλα 200 μέτρα πιο κάτω για να πιάσουμε και τις πηγές τις άλλες, έτσι ώστε να μην έχουμε το πρόβλημα της λειψιδρίας. Δηλαδή το καλοκαίρι μένει από νερό η λίμνη. Έχουμε πάρει τις υποσχέσεις από την περιφέρεια και ελπίζω πολύ σύντομα αυτό το φράγμα, το οποίο αυτό είναι ευχής όλων, να γίνει σύντομα και να λύσουμε και το πρόβλημα με το νερό. Και πάνω από το φράγμα θα γίνει και ένας δρόμος για να μπορεί ο κόσμος να κάνει γύρω-γύρω ένα περίπατο όμορφο mm-hmm. και να το συνδυάσει με πολλά πράγματα. Ωραία. Είναι ένας χώρος με πολλές υποσχέσεις. Έτσι πιστεύω. Εγώ το ζω αυτό από την πρώτη μέρα που το ξεκίνησα. Εδώ αυτό που βλέπετε όλο ήταν ένας βάλτος ήταν. Λοιπόν, και το πήραμε σιγά-σιγά και βλέπετε αυτό που βλέπετε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, Πάτερ, παρόν και εσείς εδώ πέρα στην λίμνη Γκιτζή, δίπλα στην προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρος, ο κύριος Καμπλιώνης. Μιλήστε μας για αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια. Από ό,τι φαίνεται, έχετε μείνει δυο σας όμως. Να τη στηρίξετε. Τέτοιο πάρκο που ξεκίνησε εδώ και το ξεκίνησε, μπορώ να σου πω, ο κύριος Καμπλιώνης που είναι πρόεδρος εδώ της λίμνης, δεν θα υπάρχει μία ώρα. Mm-hmm. Όσοι ερχόνται, θαυμάζουν εδώ και. Και κοιτάνε γύρω να πούμε, τέτοιο πάρκο δεν είδαν πουθενά. Μέχρι οι Γερμανοί που ερχόνται και το βλέπουν αυτό το πάρκο και δεν υπάρχει πουθενά. Αλλά περιμένω όμως να γίνει και ένα αναψυκτήριο, γιατί όσοι περνάνε από εδώ θέλουν να πιούν ένα καφέ, θέλουν να πιούν ένα πιωτό και δεν μπορούν να βρουν. Κατάλαβες. Και αυτό θα είναι απαραίτητο. Mm-hmm. Και ο κύριος πρόεδρος εδώ το προσέχει αυτό και το προσπαθεί με πάσα θυσία και θα το φτιάξει. Επειδή είστε πάρα πολλά χρόνια εδώ στην περιοχή, ναι. Έχει αναβαθμιστεί, αν μη τι άλλο, πάρα πολύ, έτσι, σε σχέση με το πώς ήταν ο χώρος. Δεν είναι καμία διαφορά από τότε μέχρι τώρα, κατάλαβες. Όσοι ερχόνται, παλιά που το ξέραν παλιά, σε λέει τι γίνεται εδώ, κατάλαβες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι το καλύτερο. Και αποτελεί και μεγάλο κέρδος για το χωριό γενικότερα, η ύπαρξη αυτού του χώρου. Για το χωριό και για το Δήμο, μια ώρα μπορώ να σου πω. Mm-hmm. Και για το Δήμο μια ώρα. Ειδικά άμα γίνει αυτό το αναψυκτήριο θα εισπράξει πάρα πολλά δήμους εδώ. Γιατί θα γίνει τέτοιο πάρκο, δεν υπάρχει τέτοια λίμνη. Κατάλαβατε. Mm-hmm. Ωραία. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτε.